Η σημερινή μέρα, η 12η Μαΐου, κατά την οποία η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει την κατάπτυση της Συμφωνία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών κατ' όνομα και μόνο αμυντική, αλλά στην πραγματικότητα πολύ πολύ επιθετική, θα μνημονεύεται τα επόμενα χρόνια ως ένα αρνητικό ορόσημο και για όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Μπορεί σήμερα το περιεχόμενο και αντίκτυπος αυτής της συμφωνίας να μην είναι τόσο γνωστά στον ελληνικό λαό, γιατί με εξαίρεση το ΚΚΕ όλα τα υπόλοιπα κόμματα φροντίζεται είτε να αποσιωπάται είτε να συσκοτίζεται αυτό το πραγματικό περιεχόμενο. Μπορεί να προσπαθείτε να καλλιεργήσετε ένα πανηγυρικό κλίμα. Όμως να ξέρετε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και πολύ γρήγορα θα αποκαλυφθεί και το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, όπως και άλλων παρόμοιων που υπογράψατε, και φυσικά θα αποκαλυφθεί ο χαρακτήρας αυτής της στρατηγικής που εμπλέκει τη χώρα σε νέες, πολύ μεγάλες περιπέτειες. Απότοκο αυτής της στρατηγικής είναι και η σημερινή συμφωνία. Από αυτή την άποψη θα συμφωνήσουμε μαζί σας ότι η σημερινή συμφωνία είναι ιστορική. Είναι ιστορικά επικίνδυνη για το λαό. Είναι ιστορικά επιζήμια για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γι' αυτό το λόγο θα είναι και ιστορικές οι ευθύνες όσων ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία, αλλά και όσων την προετοίμασαν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει στη σημερινή συμφωνία έκτρωμα, την οποία ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός να προσκομίσει και ως δώρο εν ώψη της συνάντησής του με τον Αμερικάνο Πρόεδρο Μπάιντεν. Τι περιέχει ακριβώς αυτό το έκτρωμα? Το περιέγραψαν πάρα πολύ καλά οι βουλευτές του ΚΚΕ, όμως αξίζει να το επαναλάβουμε ακόμα μια φορά για να το μάθει όλος ο ελληνικός λαός. Με τη συμφωνία επεκτείνονται και μονιμοποιούνται οι αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα. Σούδα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Στεφανοβίκιο, αλλού όλη σχεδόν η ελληνική επικράτεια μετατρέπεται σε μια απέραντη στρατιωτική βάση, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται στρατιωτικές αποστολές, προωθούνται στρατιωτικές δυνάμεις προς την Ανατολική Ευρώπη, πραγματοποιούνται ασκήσεις τεράστιας κλίμακας και με σενάρια πολέμου, μεταφέρονται οπλικά συστήματα όλων των ειδών. Ακόμη και ετοιμότητα φιλοξενίας πυρηνικών όπλων προβλέπεται. Πρόκειται για υποδομές που παίζουν ήδη και θα παίξουν στο μέλλον ακόμη πιο ενεργό ρόλο στις πολεμικές συγκρούσεις που σήμερα έχουν ως επίκεντρο την Ουκρανία, αύριο μπορεί να γενικευτούν παραπέρα. Και αυτό δεν το λέει πια μόνο το ΚΚΕ. Το παραδέχονται οι συμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον οι ανταγωνισμοί, ενεργειακοί, οικονομικοί, γεωπολιτικοί, στρατιωτικοί, σε έναν κόσμο που σαπίζει και συσσωρεύει τεράστια διέξοδα, αυτοί οι ανταγωνισμοί δεν μπορούν να αντιθασευτούν με διπλωματικά, με πολιτικά μέσα. Αυτό επιβεβαιώνουν άλλωστε η συγκέντρωση τεράστιας δύναμης πυρός, οι καθημερινές στρατιωτικές ασκήσεις, η αποστολή σύγχρονων αμερικάνικων και άλλων ατοικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, η επιφυλακή και οι απειλές χρήσης πυρηνικών όπλων, η προετοιμασία για ένταξη της Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ που έχουν προκαλέσει τις γνωστές ρώσικες αντιδράσεις, ενώ μπροστά μας έχουμε και την Ατοϊκή Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη για επέκτασή του σε ολόκληρη την Ιδρώγειο. Άλλωστε, αυτοί οι ανταγωνισμοί θα κρίνουν τα επόμενα χρόνια την ίδια την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, κυρίως ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Με την ιστορία να έχει αποδείξει επανειλημμένα και με τραγικό δυστυχώς τρόπο ότι αυτές οι διαμάχες δεν κρίνονται ειρηνικά, διπλωματικά, φιλικά, αλλά πολεμικά, βία, με θύματα μόνο τους λαούς.
Τι άλλο περιέχει αυτή η συμφωνία? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο σε στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές της χώρας. Χώρια από αυτές που ήδη, από τον έλεγχο αυτών που ήδη έχουν. Ουσιαστικά όλη η χώρα μετατρέπεται σε ένα πολεμικό ορμητήριο, σε ένα προγεφύρωμα πολεμικό για τα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά τη στιγμή που η ρωσονατοϊκή σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμακώνεται και ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου είναι παραπάνω από υπαρκτός. Και εσείς σέρνετε το λαό και τη χώρα μας στο στόμα του λύκου, σε ένα μακελιό απρόβλεπτων διαστάσεων, για να στηρίξετε μόνο το ευρωατλαντικό στρατόπεδο ληστών. Ένα στρατόπεδο που έχει τις ίδιες ευθύνες με την καπιταλιστική Ρωσία για το δράμα που ζει σήμερα ο λαός της Ουκρανίας και που με τους πολέμους και τις επεμβάσεις έχει αιματοχυλήσει και άλλους λαούς τα τελευταία χρόνια, όπως του Ιράκ, της Ιουγκοσλαβίας, της Συρίας, του Αφγανιστάν. Αλλά για αυτά δεν βγάζετε πλέον τσιμουδιά, γιατί είστε οπαδοί της θεωρίας, οπαδοί του δόγματος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, που με προκλητικό τρόπο πρόβαλε στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας το Time κοινικά. Το θυμάστε? Θα σας το θυμίσουμε το πρωτοσέλιδό του. «Bringing the Serbs to heel. A massive bombing attack opens the door to peace». Δηλαδή, υποτάσσοντας τους Σέρβους μια μαζική βομβιστική επίθεση, με βομβαρδισμούς εννοεί βομβιστική, ανοίγει την πόρτα στην ειρήνη. Αυτό είναι το δόγμα σας. Ορίστε για τα πρακτικά. Αλλά αυτοί είστε. Εδώ. Είναι γνωστό ότι και αυτοί οι πόλεμοι δεν θα μπορούσαν να διεξαχθούν χωρίς τη συνδρομή που παρήχαν στις αμερικανοατοικές δυνάμεις μια σειρά από υποδομές τους στην Ελλάδα, όπως ήταν τότε η βάση της Σούδας. Πού την πάτε αλήθεια τη δουλειά? Τι προετοιμάζετε? Ποιοι είναι οι κρυφοί σχεδιασμοί σας? Σας έχουμε ρωτήσει δεκάδες φορές, θα σας ρωτήσουμε ακόμα μία. Ετοιμάζονται, ναι ή όχι, ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και μονάδες να πάρουν μέρος σε νατοϊκές αποστολές στην Ανατολική Ευρώπη? Και μάλιστα, επειδή ευτυχώς δεν υπάρχουν πρόθυμοι στρατιωτικοί να ρισκάρουν τη ζωή τους για ξένα συμφέροντα από αυτά που έχουν ορκιστεί να υπηρετούν, δηλαδή την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, το συμφέρον του ελληνικού λαού, ετοιμάζεται διαφόρων ειδών χρηματικά κίνητρα προσέλκυσης. Παρακάτω, ετοιμάζεστε ή όχι να στείλετε κι άλλο πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, όπως πυράβλους και τεθωρακισμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δηλαδή πολεμικό υλικό που είναι και χρήσιμο για την άμυνα της δικής μας χώρας? Γνωρίζετε, ναι ή όχι, ότι στο πλαίσιο ρώσικων ασκήσεων υπάρχουν σχέδια με πλήγματα σε νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης? Αυτή η είδηση υπήρξε, δημοσιεύτηκε και στο ριζοσπάστη και σε άλλες εφημερίδες και δεν διαψεύστηκε ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση. Γεγονός που αποδεικνύει ότι έχουμε ξεφύγει πλέον από το επίπεδο των προειδοποιήσεων που γίνονται από τη Ρωσία σε βάρος της Ελλάδας και έχουμε πάει τώρα στο επίπεδο των ασκήσεων και των σεναρίων. Μέχρι και βιντεοπαιγνίδια προσομοίωσης υπάρχουν πλέον στη Δύση, όπου μέσα στους στόχους της Ρωσίας συμπεριλαμβάνονται η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και η Σούδα. Δέστε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πώς δικαιολογείτε αυτές τις επιλογές? Με το σαθρό επιχείρημα ότι δήθεν συνιστούν τη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί η συνδρομή στον αμυνόμενο, λέτε, θα λειτουργήσει θετικά για τη χώρα αν κάποια στιγμή βρεθεί η ίδια σε μια παρόμοια θέση. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Λοιπόν, σας λέμε και κυρίως το λέμε βέβαια στον ελληνικό λαό, γιατί εσάς από το ένα αυτοί σας μπαίνουν και από το άλλο σας βγαίνουν. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ψεύτικο, τίποτα πιο προσχηματικό, τίποτα πιο ανιστόρητο και τίποτα πιο γελιοδέστερο, αν θέλετε, από αυτόν τον ισχυρισμό. Η συνδρομή που εδώ και χρόνια δίνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση για να διεξάγουν πολέμους και επεμβάσεις σε βάρος λαών και χωρών είναι συνδρομή σε κάποιον αμυνόμενο. Η συνδρομή που διαχρονικά δίνεται στο Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, συνδρομή σε αμυνόμενο είναι ή σε επιτιθέμενο? Η συνδρομή που δίνεται στη Σαουδική Αραβία με την αποστολή πυράβλων Patriot για να επιτίθεται σε βάρος του λαού της Ιεμένης είναι συνδρομή σε κάποιον που αμήνεται? Το γεγονός ότι δεν έχετε βγάλει άχνα τσιμουδιά για τις επιχειρήσεις που διεξάγει η Τουρκία στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία, αλήθεια σε ποιον κλείνει το μάτι, στον αμυνόμενο ή στον επιτιθέμενο? Αφήστε λοιπόν τα προσχήματα, αφήστε τις γελίες δικαιολογίες. Και στην Ουκρανία είστε με το μέρος του ενός επιθετικού στρατοπέδου σε βάρος ενός άλλου, που αυτή τη στιγμή και τα δύο στρατόπεδα διεξάγουν έναν άδικο πόλεμο, μετατρέποντας το λαό της Ουκρανίας σε σάκο του μπόξ. Όσο για το επιχείρημά σας ότι με αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται η χώρα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και του τουρκικού αναθεωρητισμού, ούτε οι δικοί σας δεν σας πιστεύουν. Άλλωστε αυτό δεν είναι και κάτι καινούριο. Είναι το μόνιμο διαχρονικό επιχείρημα όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, νεοδημοκρατικών, πασοκικών, σιριζέικων, για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή στα διάφορα αμερικανοατοϊκά σχέδια. Πρόκειται για επιχείρημα που είναι ιστορικά πλήρως χρεοκοπημένο. Το 1990, θυμούνται οι παλιότεροι, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ υπέγραψαν τη συμφωνία για τις βάσεις. Και το 1995 είχαμε το Κάζους Μπέλι και ένα χρόνο μετά την κρίση των ημείων. Το 2020 υπογράφηκε η νέα συμφωνία για τις βάσεις και αμέσως μετά είχαμε την κρίση με το Ρουτς Ρέις. Σήμερα, μετά από δύο μήνες πολέμου που οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα δουλεύουν στο φουλ, έχουν καταγραφεί ρεκόρ υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις της Τουρκίας με σενάρια απόβασης και κατάληψης νησίδας, προφανώς ελληνικής, και με παρουσία Αμερικανών σε αυτή την άσκηση και άλλων νατοϊκών αξιωματούχων. Παρότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ενημέρωση που έκανε, τουλάχιστον σε μένα, φαντάζομαι τα ίδια είπε και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για τη συνάντησή του τότε με τον Ερντογάν που μας πήρε τηλέφωνο, ήταν σίγουρος όταν τον ρώτησε ότι η Τουρκία θα σταματήσει τις προκλήσεις. Ότι μάλιστα είπε ότι θα εκπλαγεί εάν συνεχίσει παραβιάσεις η Τουρκία από εδώ και πέρα. Δηλαδή έπεσε εντελώς έξω το λιγότερο. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί προφανώς αυτό που ενδιαφέρει τους νατοϊκούς, αυτό που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιο συγκεκριμένα, είναι η διασφάλιση της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτή η διασφάλιση περνά μέσα από το ρόλο της Τουρκίας και γιατί αυτός ο ρόλος προωθείται μέσα από ανταλλάγματα και παζάρια που ανοίγουν το δρόμο για λύσεις συνεκμετάλλευσης, που θα προετοιμάσει όμως τον κύκλο νέων συγκρούσεων και προβλημάτων και δεν θα ανοίξει το δρόμο για επίλυση σωστή του προβλήματος. Είναι αυτό που δήλωσε πρόσφατα κοινικά και αντικειμενικά όμως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, στη Βουλή. Ότι δεν είναι καλή εποχή, είπε, να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αντιλαμβάνεστε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, πού οδηγείτε τη χώρα, πού οδηγείτε τον ελληνικό λαό μέσω αυτής της στρατηγικής και μέσω αυτών των συμφωνιών που μας βάζουν στο μάτι του κυκλώνα? Φυσικά ρητορικό το ερώτημα, δεν σας θεωρούμε ούτε ανόητους, ούτε σας κατηγορούμε για πολιτική αφέλεια. Σας κατηγορούμε για κάτι ακόμα χειρότερο. Σας κατηγορούμε για συνειδητή πολιτική επιλογή.
να σύρεται το λαό και τη χώρα ακόμα περισσότερο στο δολοφονικό ευρωνατοϊκό άρμα, γιατί αυτό επιβάλλουν συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, δηλαδή ορισμένων τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου κυρίως, που μέσα από τα συντρίμια του πολέμου βρίσκουν ευκαιρίες για business, για αγορές, για νέα αμύθιτα κέρδη. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που συμβαίνει με την ενεργειακή ακρίβεια και συνολικά την εκτείναξη των τιμών σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό το έγκλημα, τόσο σε βάρος των λαϊκών οικοκυριών, όσο και των ενεργειακών πηγών της χώρας, σχεδιάστηκε, μεθοδεύτηκε βήμα το βήμα από όλες τις κυβερνήσεις πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται να βάλει το κερασάκι στην τούρτα και να επιταχύνει σχεδιασμούς που προϋπήρχαν, όπως ήταν η στρατηγική για την απελευθέρωση της ενέργειας, δηλαδή η πλήρης ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του αγαθού της ενέργειας, όπως ήταν η πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απολιγνητοποίηση, το εμπόριο ρήπων, τα πράσινα χαράτσια που αύξησαν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη και απαξίωσαν μια πολύτιμη, εγχώρια και φτηνή πηγή ενέργειας. Αυτή η πολιτική ήταν που μετέτρεψε το φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο και τώρα με τις κυρώσεις προς τη Ρωσία το αντικαθιστά με το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, από τη μεταφορά του οποίου θα κάνουν βέβαια πάλι χρυσές business, κονόμες ή Έλληνες εφοπλιστές. Αυτά τα συμφέροντα και αυτή την πολιτική ούτε κατ' ελάχιστο δεν τα θίγουν είτε τα μέτρα της κυβέρνησης που φορτώνουν πάλι στο λαό μέσω του κρατικού προϋπολογισμού τις όποιες ελαφρύνσεις σήμερα, είτε οι προτάσεις των άλλων κομμάτων. Ουσιαστική λύση αποτελούν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ, πιστεύουμε, που κατατέθηκαν και με τη μορφή τροπολογίας για την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, την κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνητική παραγωγή, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων και του χρηματιστηρίου της ενέργειας, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου, για να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει πλούσια η χώρα μας και να πάψει επιτέλους η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Φυσικά, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα δεν στηρίζουν τέτοιες προτάσεις που δίνουν λύση και άμεσα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στο πρόβλημα. Γι' αυτό και αυτές τις προτάσεις πρέπει να τις μάθει περισσότερο, να τις κρίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Αυτός μόνο μπορεί και να τις επιβάλλει με την πάλη του, τον αγώνα του, με την συνολική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είδου λοιπόν ποιοι είναι οι νικητές του πολέμου. Τμήματα του κεφαλαίου από τη μια και από την άλλη πλευρά. Χαμένοι είναι οι ίδιοι οι λαοί που πληρώνουν με το αίμα τους, με τη ζωή τους, με τον υδρότα τους, το κόστος του πολέμου. Ανάμεσά τους και ελληνικός λαός που πληρώνει το κόστος αυτών των πολιτικών, που πληρώνει για υπέρογκους εξοπλισμούς, που καμία σχέση όμως δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας και θα αποδειχθεί ξανά αυτό πολύ σύντομα. Και επιπλέον κινδυνεύει να πληρώσει ακόμα πιο ακριβά τη στρατηγική της εμπλοκής στα πολεμικά σχέδια, τις σημερινές συμφωνίες που φέρνεται στη Βουλή. Γι' αυτό, από τη μεριά του ΚΚΕ, θα εισπράξετε ένα πελώριο όχι στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία. Ένα καθαρό πελώριο όχι, χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις, ναι μεν αλλά, όπως είναι η στάση άλλων κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, αφού προετοίμασε τη συμφωνία, αφού εγγενίασε όλες τις νέες βάσεις, πριν καν αυτή η συμφωνία υπογραφεί στη Βουλή, τώρα προσπαθεί και να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και κυρίως να κρύψει από τον ελληνικό λαό ότι αυτή η συμφωνία έχει και τη δική του σφραγίδα. Αυτός την προετοίμασε. Έφτασε στο σημείο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας
να λέει «Ναι, τη δώσαμε την Αλεξανδρούπολη στους Αμερικάνους, αλλά όχι για επιθετικούς σκοπούς». Έλεος, πόση υποκρισία, πόσο ψέμα πια, δεν ντρέπεστε. Αλλά τι ρωτάω, εσείς να ντραπείτε, οι πρώτοι διδάξανες της πολιτικής Κολοτούμπας. Και τώρα τι ακριβώς λέτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι αρκετά τα ανταλλάγματα, λέτε. Λες και υπάρχει ποτέ περίπτωση, λες και υπήρχε ποτέ περίπτωση από τέτοιες επιθετικές, πολεμοκάπηλες, στοιχοδιοκτικές συμφωνίες να προκύψουν ανταλλάγματα υπέρ του λαού. Ή μήπως δεσμεύεστε ότι αν βρεθείτε στην κυβέρνηση, λέω, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, κάποτε, θα την καταργήσετε, μιας και η συμφωνία δίνει, από ό,τι λένε και από ό,τι διαβάσαμε, περιθώριο γι' αυτό. Φυσικά και δεν τολμάτε ούτε καν να το ψελίσετε, ούτε καν για τα μάτια του κόσμου, όπως κάνατε με τα μνημόνια που θα τα καταργούσατε με ένα άρθρο. Βέβαια σας είδαμε, σας είδε και ο ελληνικός λαός, σας ζήσαμε, σας έζησε και ο ελληνικός λαός και από την καλή και από την ανάποδη, και εσάς βεβαίως, όπως και τη Νέα Δημοκρατία τώρα και παλιότερα, ή το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Να λοιπόν πώς ξεγελάτε, πώς εξαπατάτε τον ελληνικό λαό. Συμφωνείτε με την κυβέρνηση στα κύρια, τα στρατηγικά που λέμε, και προσπαθείτε να στρέψετε την προσοχή του κόσμου σε ζητήματα δευτερεύοντα και εν ολίγης ανύπαρκτα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, να είστε σίγουροι ότι αυτό το πατριωτικό για τον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα διεθνιστικό για όλους τους λαούς του κόσμου και κυρίως της περιοχής, όχι του ΚΚΕ, έχει μέσα στην κοινωνία, μέσα στο λαό, στη νεολαία, πολύ μεγαλύτερη απήχηση από την εκλογική επιρροή του κόμματός μας. Άλλωστε ξέρετε και βλέπετε ακόμη και από τις δημοσκοπήσεις που εσείς κάνετε και εσείς παραγγέλνετε, ότι το ευρωατλαντικό αφήγημα δεν πείθει, δεν περνάει όσο θα θέλατε. Γι' αυτό και έχετε επιστρατεύσει τα πάντα, από την προπαγάνδα, την κατασυκοφάντηση, τον αντικομουνισμό, μέχρι τη βία και την καταστολή σε όσους αντιδρούν στη μετατροπή της χώρας σε ένα απέραντο αμερικανατοϊκό ορμητήριο. Η πατρική μας γη, γη αγωνιστών ηρώων, γίνεται ένα απέραντο φεόντα μάρι. Μετατρέπεται τη χώρα, για να χρησιμοποιήσουμε την ποίηση του Άλκη Αλκαίου που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος, σε ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φανάρι. Εμείς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό που κρατάει ακόμα ζωντανή τη μνήμη, που νιώθει την αγωνία μας. Απευθυνόμαστε σε κάθε προοδευτικό, ανοιχτόμυαλο, σκεπτόμενο άνθρωπο της πατρίδας μας και του λέμε, όποιος θέλει να βρίσκεται πραγματικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην πλευρά του εργαζόμενου λαού μας και όχι στην πλευρά των εκμεταλλευτών του, των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών τους, των κυβερνήσεών τους, παίρνει τη θέση του τώρα στον αγώνα που ξεδιπλώνεται σε όλη την Ελλάδα με το ΚΚΕ μπροστά, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας σε άδικους πολέμους. Σήμερα που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος κλιμακώνεται και αυξάνεται ο κίνδυνος επέκτασής του, ακόμα και με τη χρήση των πιο εξελιγμένων, των πιο καταστροφικών όπλων, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να διαμορφωθεί και να δυναμώσει ένα παλαϊκό μέτωπο για να καταργηθούν αυτές οι επέσχυντες επιθετικές συμφωνίες, για να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα μας, που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου. Να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας για ανατοϊκές και άλλες ασκήσεις που αποτελούν πραγματικά πρόβες πολέμου. Το σημερινό πανό του ΚΚΕ, σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη, όχι στον πόλεμο, όχι στη συμμετοχή, όχι στις βάσεις, φώτισε και τίμησε την αγωνιστικότητα αυτού του λαού, την περηφάνεια του ελληνικού λαού. Όπως
και το απόψινό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και εδώ έξω από τη Βουλή, από την Επιτροπή κατά της Συμφωνίας, της Ελληνοαμερικάνης Συμφωνίας για τις Βάσεις, άλλων πολλών δεκάδων εργατικών σωματείων, μαζικών φορέων, επιτροπών ειρήνης. Και ακριβώς όλα αυτά στέλνουν το ελπιδοφόρο μήνυμα με την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη που τη μελοποίησε. Και για να τελειώσω με αυτό, μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια. Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Σας ευχαριστώ.